Θα ξεκινήσουμε από εσένα. Είναι θετική η αποτίμηση τη επίσκεψη Ερντογάν και από τι δύο πλευρέ. Όπω είδαμε και στο ρεπορτάζ, να δούμε το χρονοδιάγραμμα από εδώ και πέρα. Κομβικές ημερομηνίε στο ημερολόγιο, μήνε μάλλον, Φεβρουάριο και Απρίλιο. Ε, Ακριβώ, Εύα, το Φεβρουάριο ανοίγει ο νέο κύκλο των ελληνοτουρκικών επαφών. Στι 2 Φεβρουαρίου συγκεκριμένα θα έχουμε την πρώτη ελληνική επιχειρηματική αποστολή που θα πάει στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο τη θετική ατζέντα. Εκεί αναμένεται να γίνουν πολλέ διμερεί συμφωνίε. Από εκεί και πέρα, μέσα στο Φεβρουάριο, αναμένεται να ξεκινήσουν και οι συνομιλίε στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου. Εκεί να θυμίσουμε ότι εντάσσονται και οι διερευνητικέ, ή διαβουλευτικέ συνομιλίε, οι, οι οποίοι αυτή, αυτή τη φορά ο διάλογο θα γίνει πιθανότατα στην Τουρκία, ενώ μέσα στο Φεβρουάριο θα γίνει και η συζήτηση για τα μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη. Αυτή τη φορά, όπω μα μεταφέρουν διπλωματικέ πηγέ, θα γίνουν στην Αθήνα. Επόμενο ορόσημα για την συγκεκριμένη διαδικασία των ελληνικών επαφών είναι φυσικά η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα, πιθανότατα τον Απρίλιο ή τον Μάιο του 2024 και στη συνέχεια η συνάντηση κορυφή των δύο ηγετών στο πλαίσιο τη Συνόδου Κορυφή των Ηγετών του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στην Ουάσιγκτον. Στο μεταξύ, πριν και την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα, θα σου πω ότι ανα μένεται και η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών τη Τουρκία, Χακάν Φιντάν, στην Αθήνα. Ούτω ή άλλω, αυτό που μα μεταφέρουν διπλωματικέ πηγέ είναι ότι ο διάβλο επικοινωνία, ο διαρκή διάβλο επικοινωνία ανάμεσα στου δύο Υπουργού Εξωτερικών θα παραμείνει ανοιχτό. Και μάλιστα, να σου πω ότι οι δύο Υπουργοί ήταν μπροστά και μέσα στι συνομιλίε και στο τετατέτ των δύο ηγετών. Ήταν αυτοί mm. που προετοίμασαν κιόλα αυτή τη συνάντηση, λεπτό προ λεπτό, όπω αποκάλυψε ο κύριο Πετρίτη και οι δύο εξουσιοδοτήθηκαν από του ηγέτε την εποπτεία όλων των ελληνοτουρκικών επαφών από εδώ και πέρα και να σταθμίσουν οι ίδιοι ποιο είναι το χρονικό πλαίσιο, εάν και εφόσον ε, οριμάσουν οι συνθήκε, να ανοίξει η συζήτηση για οριοθέτηση ΑΟΣ και η Σε ευχαριστούμε πολύ, Εφη